Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το σημερινό νομοσχέδιο αποτελεί το προήμιο ενός νέου, πιο αντιδραστικού νόμου πλαισίου για τα πανεπιστήμια, το οποίο, όπως μας είπε, ετοιμάζει. Στα πλαίσια φυσικά μιας στρατηγικής, επεξεργασμένης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ, η οποία υλοποιείται ασφαλώς από όλες τις κυβερνήσεις και επιδιώκει και δυνατά πια το φωνάζει να προσαρμόσει άμεσα και πιο αποτελεσματικά την ανώτατη εκπαίδευση στις ανάγκες, τις οικονομικές, πολιτικές, ιδεολογικές των επιχειρηματικών ομίλων, σε βάρος όμως των αναγκών της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας, και στοχεύει να δέσει τα πανεπιστήμια πιο σφιχτά στο άρμα των μεγάλων επιχειρηματιών και των εκάστοτε επενδυτικών τους επιλογών, ανάλογα πάντα με τα κέρδη που προσδοκούν. Αυτή είναι συνοπτικά η θεμελιακή θέση όλων των αστικών κομμάτων για τα πανεπιστήμια και την αποστολή τους. Το έδαφος όμως της προετοιμασίας του νέου αντιδραστικού νόμου πλαισίου για τα πανεπιστήμια έχει αρχίσει να προετοιμάζεται από το καλοκαίρι, με την κατάργηση του ακαδημαϊκού ασύλου, δηλαδή με την προσπάθεια επιβολής της σιγής του νεκροταφείου στα ανώτατα ιδρύματα, προκειμένου να εφαρμόζεται χωρίς εμπόδια η πολιτική που προωθεί ταυτόχρονα δύο πράγματα. Και τη διείσδυση των επιχειρηματικών ομίλων μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά και την επιχειρηματική δραστηριότητα των ίδιων των ιδρυμάτων με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις τόσο στα προγράμματα σπουδών, όσο και στο κόστος σπουδών για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Ωστόσο, νομίζω ότι θα αδικούσαμε την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν μνημονεύαμε και τη δική της συμβολή στην προώθηση αυτής της ευρωενωσιακής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, κυρίως με τις σαρωτικές συγχωνεύσεις των ΤΕΙ με τα πανεπιστήμια, ώστε να εκαθαριστεί το τοπίο και να είναι πανέτοιμο για το νέο κύμα των αναδιαρθρώσεων. Νέο κύμα το οποίο αναλαμβάνει βεβαίως να διεκπεραιώσει η Νέα Δημοκρατία στα πλαίσια πάντα του λεγόμενου ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης. Είναι γνωστή άλλωστε και διακηρυγμένη πολλές φορές από όλα τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προσήλωσή τους στην εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν προκειμένου στις κοινές αρχές και κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, που αποτέλεσε και αποτελεί σταθερά για όλες τις κυβερνήσεις τον καμβά και την πηξίδα των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στα πανεπιστήμια. Ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο κινείται αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι άλλος από την γνωστή καραμέλα της αστικής εκπαιδευτικής πολιτικής, την αξιολόγηση. Αυτή η αξιολόγηση αποτελεί και το βασικό έργο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, της ΕΘΑΕ, μιας λεγόμενης ανεξάρτητης αρχής, η οποία συστήνεται προκειμένου, όπως είπαμε, να εφαρμοστεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πανεπιστήμια, προκειμένου αυτά να συνδεθούν πιο αποτελεσματικά με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Πρέπει να πούμε όμως εδώ δύο λόγια για αυτές τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να ξεφυτρώνουν και σαν τα μανιτάρια. Καταρχήν, ο χαρακτήρας και η αποστολή αυτών των αρχών καθορίζεται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν. Και αυτό το πλαίσιο δεν είναι άλλο από τα όρια της κυρίαρχης πολιτικής του αστικού κράτους, όρια τα οποία καθιστούν αυτόματα όλες αυτές τις ανεξάρτητες αρχές χρήσιμα όργανα νομιμοποίησης και υλοποίησης της κυρίαρχης πολιτικής και ελεγκτικούς μηχανισμούς, όχι από τη σκοπιά όμως των λαϊκών συμφερόντων, αλλά από τη σκοπιά των συμφερόντων του κεφαλαίου, όπως η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, μέχρι τώρα ΑΔΥΠ, με εργαλείο αυτής της αρχής να είναι η αξιολόγηση και αποστολή της η προώθηση των αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων στα πανεπιστήμια. Δεν είναι μόνο, ξέρετε, ότι στο ίδιο το ανώτατο διοικητικό όργανο αυτής της αρχής της ΕΘΑΕ, όπως και στα όργανα της αξιολόγησης των πανεπιστημίων που συστήνονται με το νομοσχέδιο, όπως το Συμβούλιο Αξιολόγησης Πιστοποίησης, οι Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, δεν είναι μόνο ότι συμμετέχουν με φυσική παρακαλώ παρουσία
εκπρόσωποι των επιμελητηρίων και της αγοράς, δηλαδή των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι ασφαλώς και αυτό άλλη μια απόδειξη για το ποιον τελικά εξυπηρετεί αυτή η αξιολόγηση. Το κυριότερο είναι η ίδια η διαδικασία και τα ίδια τα κριτήρια αυτής της αξιολόγησης. Πρόκειται για καραμπινάτα κριτήρια της καπιταλιστικής αγοράς. Ακούστε ορισμένα από αυτά τα κριτήρια της εξωτερικής αξιολόγησης, στην οποία βρίσκεται άλλωστε και το ζουμί της υπόθεσης. Διαβάζω από το νομοσχέδιο στο άρθρο 10. Στα γενικά κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονται ιδίως τα εξής. Πρώτο, ακούστε, ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών, όπου φυσικά και βρίσκεται και όλη η ουσία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Και για να μην μένει και καμιά αμφιβολία για ποιον προσανατολισμό κάνει λόγο, λίγο παρακάτω λέει το κείμενο «Τα επιδιωκόμενα προσόντα και η ζήτησή τους από την αγορά εργασίας, η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα και ενώ εντωμεταξύ η έρευνα έχει υποταχθεί πλήρως στις απαιτήσεις της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων». Και αυτό φυσικά δεν αλλάζει καθόλου με τις ρυθμίσεις των ΕΛΚΕ που υπάρχουν σε αυτό το νομοσχέδιο. Ξανά δε προς το τέλος, προφανώς για εμπέδωση, στην ίδια τη σειρά των κριτηρίων, τελευταίο η σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών και των επιδιωκόμενων δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Γιατί δεν γράφετε, κυρία Υπουργέ, για τις ανάγκες των επιχειρηματιών? Γιατί να κρυβόσαστε πίσω από το δάχτυλό σας? Δεν θέλουμε όμως, ξέρετε, να σας αδικήσουμε. Κάπου προς τα τελευταία κριτήρια, να σου και υπηρεσίες φοιτητικής μέρημνας. Ωραία, θα σκεφτεί κάποιος. Να και οι ανάγκες των φοιτητών όταν σπουδάζουν, έστω και προς το τέλος. Προσοχή όμως, γιατί καθόλου τυχαία, λείπει μία λέξη, η πιο κρίσιμη από όλες για τα παιδιά των φτωχών λαϊκών οικογενειών. Η λέξη δωρεάν. Και λείπει αυτή η λέξη γιατί η εμπορευματοποίηση και αυτής της ίδιας της λειψής φοιτητικής μέρημνας έχει ήδη ξεκινήσει από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και εσείς βεβαίως ως Νέα Δημοκρατία δεν κρύβετε καθόλου, το αντίθετο σχεδιάζετε να την εμπορευματοποιήσετε ακόμα περισσότερο για να γίνει απαγορευτικό για ακόμα περισσότερους το κόστος των σπουδών τους. Εδώ νομίζουμε ότι χρειάζεται μια διευκρίνηση, γιατί οι απολογητές του συστήματος, τόσο οι δεξιοί όσο και οι αριστεροί, ισχυρίζονται ότι με τη σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών και των επιδιωκόμενων δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τα λέω έτσι όπως ακριβώς τα λέει το κείμενο, αντιμετωπίζεται, λένε, και το πρόβλημα της ανεργίας. Εδώ δεν χρειάζεται να πούμε ότι καπιταλισμός και ανεργία είναι σαν τον ήχη με το κρέας. Ούτε να αναφερθούμε στους άθλιους σημερινούς μισθούς των νέων, στις εργασιακές σχέσεις που κάνουν τη ζωή τους λάστιχο ή στις μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας σε πάρα πολλούς εργασιακούς χώρους, ειδικά της νεολαίας. Όλα αυτά, ξέρετε, δεν πέσανε από τον ουρανό. Εσείς τα ψηφίζετε, πότε μαζί και πότε χώρια, και πάει πολύ μετά από όλα αυτά να παριστάνετε και τους συμπαραστάτες της νεολαίας. Όσον αφορά τώρα τη σύνδεση της εκπαίδευσης και με την οικονομία, ασφαλώς και αυτή η σύνδεση είναι αντικειμενική. Το ζήτημα όμως είναι ποιος κάθε φορά ωφελείται από αυτήν την αντικειμενική σύνδεση. Και αυτός, ξέρετε, δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτόν που έχει στα χέρια του τα κλειδιά της οικονομίας. Και στον καπιταλισμό, βλέπετε, αυτά τα κλειδιά της οικονομίας βρίσκονται στα χέρια μιας χούφτας μεγαλοεπιχειρηματιών. Δεν βρίσκονται στα χέρια του λαού. Ακριβώς όμως εκεί βρίσκεται και η ρίζα κάθε αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Συνεπώς, μονάχα όταν αυτά τα κλειδιά της οικονομίας περάσουν αποκλειστικά στα χέρια του λαού, μόνο τότε και η εκπαίδευση θα απελευθερωθεί και θα πραγματώσει την κοινωνική της αποστολή σε όφελος των πολλών. Τα κριτήρια λοιπόν της αξιολόγησης για τα οποία μιλούσαμε πριν από λίγο αποκαλύπτουν και το στόχο της, που δεν είναι άλλος από το να προσαρμοστεί πρώτα απ' όλα το περιεχόμενο των σπουδών, άρα και τα προσόντα των αποφύτων και οι δεξιότητές τους, σε αυτά που ζητούν κάθε φορά σε μια δεδομένη φάση οι μεγάλες επιχειρήσεις. Το βραβείο τώρα των πανεπιστημίων για την καλύτερη τους προσαρμογή στα κριτήρια αυτά ασφαλώς και δεν είναι μια τυπική
πιστοποίηση. Το βραβείο είναι η ίδια η χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι όμως, από εδώ και πέρα, για κανένα πανεπιστήμιο, σχολή ή τμήμα δεν είναι εγγυημένη ούτε καν αυτή η υποχρηματοδότηση που έχουν μέχρι τώρα και τα έχει καταδικάσει να μαραζώνουν. Σίγουρο μέχρι στιγμής, και αυτό συζητιέται, είναι μόνο το 80% αυτής της κρατικής υποχρηματοδότησης, πάλι με τα κριτήρια του Υπουργείου, ενώ για το υπόλοιπο 20% θα πρέπει τα πανεπιστήμια να μπουν για τα καλά στο παιχνίδι της αγοράς, να αποδείξουν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτής της αγοράς, αν θέλουν να πάρουν και το υπόλοιπο 20% της κρατικής υποχρηματοδότησης. Όσα πανεπιστημιακά τμήματα τώρα δεν είναι συνεργάσιμα, δεν είναι υπάκουα σε αυτά τα κελεύσματα της αγοράς, όσα δηλαδή δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων, εκβιάζονται ανοιχτά με τη χρηματοδότησή τους από το ίδιο το κράτος, το οποίο υποτίθεται μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία τους. Και αν εξακολουθούν δε να επιμένουν στην κοινωνική διάσταση της επιστήμης για το καλό των πολλών και δεν εννοούν να βάλουν μυαλό, όπως λέει και ο ΣΕΒ, τότε υπάρχει και το λουκέτο. Αφού σύμφωνα με το νομοσχέδιο οδηγούνται μέχρι και στο κλείσιμο όσα πανεπιστημιακά τμήματα δεν καταφέρνουν να αφομοιώνουν γρήγορα και δημιουργικά αυτά τα κριτήρια της αγοράς και δεν ανταποκρίνονται και υπολείπονται στις προδιαγραφές του κεφαλαίου. Και κάπως έτσι θα ανοίγει όλο ένα και περισσότερο η βεντάλια της πολυκατηγοριοποίησης των πανεπιστημιακών σχολών και των τμήματων, ανάλογα με το πώς όλα αυτά υπηρετούν την αγορά. Θα γίνονται ακόμα περισσότερες οι κατηγορίες των πτυχίων, οι οποίες ήδη είναι πολλές, ώστε οι καπιταλιστές να έχουν την ευκαιρία να διαλέγουν από τα πολλά ράφια των πτυχίων όποιον πτυχιούχο θέλουν, για όσο τον θέλουν και με το λιγότερο βεβαίως μισθό, μιας και ο ανταγωνισμός που ρίχνει τα δικαιώματα και τους μισθούς όλο και παρακάτω αγριεύει όλο και περισσότερο με κάτι τέτοια νομοθετήματα. Αυτή είναι η περιβόητη αξιολόγηση και τα αποτελέσματά της. Και ίσως είναι και μια χαρακτηριστική εικόνα για το τι περιμένει και το υπόλοιπο κομμάτι της εκπαίδευσης, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, για την οποία συζητιέται η εφαρμογή αυτής της αξιολόγησης. Πάνω σε αυτή την αξιολόγηση τώρα έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και εμφανίζεται ότι διαφωνεί. Οι διαφωνίες του όμως, αν κανείς το προσέξει, είναι διαδικαστικές και όχι επί της ουσίας. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαφωνεί ούτε με το σκοπό, ούτε με τη στόχευση της αξιολόγησης, αφού συμφωνεί πέρα για πέρα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι άλλωστε και δική του στρατηγική, και η οποία λέει ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να συμβάλλουν στην καπιταλιστική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, πρέπει να λειτουργήσουν ως επιχειρήσεις τα ίδια τα πανεπιστήμια, και η αξιολόγηση, ναι, είναι το κατάλληλο εργαλείο για να γίνουν όλα αυτά. Αλλά εδώ αλλάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι αυτή η κακή, η τιμωρητική αξιολόγηση που φέρνει η Νέα Δημοκρατία, μα μια άλλη, επιβραβευτική, δηλαδή λιγότερο απειλητική, πιο φιλική, το ίδιο όμως επικίνδυνη. Και μια κουβέντα για το άρθρο 15, γιατί είναι χαρακτηριστικό για όλη αυτή την επιχειρηματική διάσταση που κατακλείζει τα πανεπιστήμια. Το άρθρο 15 αναφέρεται στις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού. Διαβάζοντάς το κανείς αυτό το άρθρο 15, θα ρει κανείς πώς αφορά το business plan μιας επιχείρησης και όχι μιας πανεπιστημιακής σχολής. Τι λειτουργικές δαπάνες, τι επενδύσεις, τι προσωπικό κάθε κατηγορίας και ούτω καθεξής, και άλλα έχει μέσα. Θα μπορούσε άραγε από αυτήν την αντιεκπαιδευτική τούρτα να λείπει και το κερασάκι της. Εμείς λέμε όχι. Ποιο είναι αυτό το κερασάκι, όλοι το καταλαβαίνετε, είναι το άρθρο 50 για τα κολέγια. Τις προβλέψεις του Προεδρικού Διατάγματος 38 του 10, με το οποίο ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία όλες οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιστοίχηση των πτυχίων των κολεγίων εντός και εκτός Ελλάδας, ως ισότιμων με αυτά των πανεπιστημίων, η Νέα Δημοκρατία έρχεται τώρα
και με το άρθρο 50 επεκτείνει αυτές τις ρυθμίσεις και στους εκπαιδευτικούς. Υποβαθμίζονται έτσι και απαξιώνονται ακόμα περισσότερο τα πτυχία, κάτι που ασφαλώς θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στις ίδιες τις σπουδές. Θα χρειαστώ ένα μονάχα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Αφού μετατρέπει τα πτυχία απλώς ως ένα ακόμα προσόν ανάμεσα στα πολλά που νομοθέτησε παραδείγματος χάρη ο ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο 4589 πέρυσι και τα οποία προσόντα κυκλοφορούν στην εκπαιδευτική αγορά. Τα αγοράζει δηλαδή κανείς. Διευρύνει το πεδίο της ιδιωτικοποίησης της λειτουργίας των πανεπιστημίων και άρα τη μετατροπή τους σε επιχειρήσεις με εμπόρευμα τη γνώση, όπως ακριβώς κάνουν και τα πάσης φύσεως κολέγια, και αποδεικνύει ότι η εμπορευματοποίηση των τίτλων σπουδών πάει χέρι-χέρι με την πολυκατηγοριοποίησή τους, ρίχνοντας την νεολαία στην αρένα του καπιταλιστικού ανταγωνισμού για μια θέση εργασίας. Ξέρετε όμως, πάει πολύ να τσακώνονται εδώ η Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ για τα πτυχία και τα κολέγια και πάει πολύ γιατί οι ευθύνες τους στο ζήτημα αυτό είναι βαριές. Αλήθεια, το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν που με το Προεδρικό Διάταγμα 38 του 10 άνοιγε το δρόμο για την αναγνώριση των κολεγίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει κυβέρνηση δεν ήταν που σε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμαρτύρονταν έντονα για τη μη εφαρμογή της οδηγίας 89 του 48 που αφορούσε την αναγνώριση των κολεγίων. 61, ούτε ένας ούτε δύο, 61 ήταν οι κυβερνητικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το 18 που με ερώτησή τους μάλωναν την κυβέρνησή τους επειδή καθυστερούσε την αναγνώριση και την ισοτίμηση των τίτλων των κολεγίων με αυτούς των ελληνικών πανεπιστημίων επειδή, λέει, υπήρχε κοινωνικό πρόβλημα. Ο νόμος 4589 την περασμένη άνοιξη του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αυτός με τον οποίο δόθηκε συντριπτικό χτύπημα στην αξία του πτυχίου προκειμένου να μπορεί να εργαστεί κάποιος στην εκπαίδευση. Πτυχίο το οποίο έγινε απλώς ένα από τα πολλά προσόντα που απαιτούνται, ενώ επιπλέον αποσπάστηκε και η παιδαγωγική επάρκεια από αυτό. Να λοιπόν ποιοι και να πώς έστρωσαν το δρόμο στη Νέα Δημοκρατία, η οποία τώρα έρχεται και προχωρά φόρα παρτίδα στην περαιτέρω απελευθέρωση και αναγνώριση των κάθε είδους ιδιωτικών κολεγίων, παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και τέλος, συνιστά μέγιστη υποκρισία κατά τη γνώμη μας κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και όσα κόμματα, όλα τα υπόλοιπα τα οποία πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναγνωρίζουν αυτά τα κόμματα ορθά κοφτά την υπεροχή του ευρωενωσιακού δικαίου έναντι του ελληνικού, να έρχονται και να παριστάνουν τώρα τους πολέμιους των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αίτημα, κυρία Υπουργέ, του κόμματός μας, το αίτημα χιλιάδων εκπαιδευτικών, το αίτημα της νεολαίας, το οποίο θα ακουστεί σε λίγο και έξω από τη Βουλή, είναι ένα. Να αποσύρετε τώρα το άρθρο 50. Ευχαριστώ.